Είναι Τετάρτη σήμερα, 29 Απριλίου, όπως προαναγγείλαμε. Εδώ στον Ραδιοθάλαμο φιλοξενούμε σήμερα τον αντιπρίτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Στέλιο Περράκη, και τον λέκτορα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολης, τον κύριο Θωμά Παπαναστασίου. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας να είναι σήμερα μαζί μας, με αφορμή και την σημερινή διάλεξη στο Νεάπολης στις 18:30 το απόγευμα, με θέμα εφαρμογές δικαίου θαλάσσης στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσική πόρη. Κύριοι, καλωσορίσατε, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Πάφος, ιδιαίτερα στην Κύπρο, κύριε Περράκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ο συνάδελφος μέρα. Σας είναι εδώ. Καλή σας μέρα και καλημέρα και στους ακροατές σας. Άστε καλά. Καλωσορίσατε, κύριε Παναστασίου. Καλημέρα σας, κύριε Περράκη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας και μας δίνετε μια πολύ καλή αφορμή. Τόσο να μιλήσουμε για κάποια ζητήματα τα οποία νομίζουμε δεν είναι απλά επίκαιρα, αλλά απασχολούν διαρκώς και τα ελληνικά θέματα, αλλά και όλους μας ως πολίτες. Αλλά ιδιαίτερα να σας προσκαλέσουμε με αφορμή την απόψινή μας εκδήλωση, εσάς και τους ακροατές σας, σε αυτή την ημερίδα, την οποία έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε δύο εξαιρετικούς νομικούς του διεθνούς δικαίου. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολης έχει και στο παρελθόν διοργανώσει ανάλογες ημερίδες και πρωτοβουλίες. Μας εκπλήττει ευχάριστα, πρέπει να πούμε, πολύ τακτικά. Προσπαθούμε και σε αυτό συμβάλλει πολύ και ο καθηγητής ο κ. Περράκης, που είναι σήμερα μαζί μας, ο οποίος είναι πολύ οικείος τόσο με το Πανεπιστήμιο όσο και με τα θέματα της Κύπρου, είναι πολύ γνωστός εξάλλου. Και με αφορμή αυτή λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα για δύο αρκετά καυτά, θα έλεγα, ζητήματα, τα οποία είναι μεν του διεθνούς δικαίου, αλλά απασχολούν νομίζω όλους μας, είναι στην ατζέντα της καθημερινότητας. Το θέμα του κυρίου Περράκη θα είναι για τις μεταναστευτικές ροές. Νομίζω όλοι μας βλέπουμε σήμερα με την έξαρση των προβλημάτων στη γειτονιά μας, με όλες τις χώρες που έχουν τα μεγάλα προβλήματα, τι έχει προκαλέσει αυτό τόσο για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά κυρίως και για όλη την Ευρώπη. Θα μιλήσει λοιπόν για αυτό το ζήτημα, το οποίο θέτει τα θέματα τόσο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη μία πλευρά, όσο και της ασφάλειας των κρατών από την άλλη. Και ο κύριος Τσάλτας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου του Παντείου, θα μας μιλήσει για ένα εξίσου σημαντικό θέμα που αφορά τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα, που έχει να κάνει φυσικά με την ΑΟΣ, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και πώς το διεθνές δίκαιο μας δίνει εργαλεία τόσο για τον κυπριακό ελληνισμό όσο και για την Ελλάδα, να διεκδικήσει τα συμφέροντά της σε μια εξαιρετικά κρίσιμη και επικίνδυνη εποχή, κυρίως λόγω των τελευταίων εξελίξεων και στο ενεργειακό αλλά και στο διπλωματικό κομμάτι, το οποίο θα μας δώσετε την αφορμή να μιλήσουμε στη συνέχεια. Ναι, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, άρα να ξεκινήσουμε από το κομμάτι του κυρίου Περράκη, αν θέλετε, και να επεκταθούμε αργότερα και στο άλλο θέμα. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι οφείλεται περισσότερο αυτή η κρίση ή έκρηξη η μεταναστευτική στις διάφορες συγκρούσεις στην περιοχή, με τι έχει τελικά να κάνει, νομίζετε? Σαφώς η συγκυρία επηρεάζεται από το τι συμβαίνει στην περιοχή μας, στη Μίζωνα περιοχή. Επιτρέψτε μου όμως εισαγωγικά να σημειώσω κάτι που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνεργασία που έχουμε για το Πανεπιστήμιο σας εδώ, τον Νεάπολης, και την παρουσία μου τη σημερινή και την σχετική διάλεξη. Να πω καταρχάς ότι το Πάντιο και ιδιαίτερα το Τμήμα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Περιφερειακών Σπουδών έχουμε μια συνεργασία και σε επίπεδο ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τον Νεάπολης. Εγώ είμαι και ακαδημαϊκός υπεύθυνος αυτής της συνεργασίας και στα πλαίσια μάλιστα αυτής της συνεργασίας πραγματοποιώ και αυτή την κινητικότητα, δηλαδή να έρθω να κάνω μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο αυτό, και με την ευκαιρία και ο πρίτανης, ο καθηγητής Τσάλτας,
θα είναι και αυτός εδώ. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό γενικότερα, γιατί ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο της Κύπρου μετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα και θεωρώ ότι στην εποχή μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, όχι επειδή περνάμε οικονομικές κρίσεις, μνημόνια κλπ, αλλά γενικότερα αυτό επιτρέπει να προάγεις και μια άλλη αλλού είδους εξωστρέφεια ουσιαστική. Μετέχει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και αυτό είναι εποφελία όχι μόνο της ακαδημαϊκής κοινότητας του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, αλλά γενικότερα της περιοχής. Τώρα, θέσατε ένα ερώτημα το οποίο είναι αν θέλετε το κρίσιμο, είναι το πιο σημαντικό, το οποίο πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας, έστω και αν η μετανάστευση στις διάφορες μορφές της είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει από την αρχαιότητα. Σας θυμίσω ότι, ας πούμε, εμείς οι Έλληνες είμαστε μετανάστες παντός καιρού. Εμείς απικήσαμε όλη τη Μεσόγειο. Η μετακίνηση αυτή των πληθυσμών, η εγκατάσταση κάπου και η ανάδειξη μιας νέας ζωής, λοιπόν, είναι καταρχάς μέσα στην ίδια την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, που με διάφορους λόγους και πρακτικές φεύγει. Να σας θυμίσω επίσης από την ιστορία μας ότι δεν ήταν λίγοι οι διάσημοι πολιτικοί, στρατιωτικοί, οτιδήποτε, τους οποίους τους εξωστρακίζανε, διαφωνούσαν πολιτικά με τη ζωή στην Αθήνα, στη Σπάρτη, που βρισκόντουσαν πρόσφυγες, σε εισαγωγικά, σε σφαιρικούς όρους, στην Περσική Αυλή, όπου ζητούσαν καταφύγιο για τα λοιπά. Και τούμπαλι. Αυτό το φαινόμενο, λοιπόν, το οποίο γνώρισε φυσικά μετά το 19ο αιώνα, γνώρισε άλλες διαστάσεις, γιατί η συγκρότηση διαφόρων χωρών, όπως χάρη οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα νέα κράτη, είχαν ανάγκη από χέρια. Έτσι, ναι. Ακριβώς, ανθρώπινο δυναμικό για να στηθούν. Άρα, λοιπόν, εκεί υπήρχε αυτό που ονομάζουμε σήμερα η νόμιμη μετανάστευση, αν και πρέπει να σας πω ότι ο όρος ποτέ δεν συνοδευόταν με το νόμιμος ή παράνομος, λέγαμε μετανάστευση. Το νόμιμος και παράνομος έγινε από τότε που άρχισαν στις μετακινήσεις των διαφόρων προσώπων να χρησιμοποιούνται όλες οι μέθοδοι, είτε είναι παράτυπίας, είτε είναι παρανομίας κλπ. Λοιπόν, είχαμε νόμιμες μεταναστεύσεις. Θα θυμίσω ότι 7 εκατομμύρια Έλληνες σήμερα βρίσκονται μετανάστες, είναι όλοι αυτοί, έξω από τα εθνικά σύνορα. 7 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, η Αυστραλία. Δεν έχω ακριβώς στοιχεία, αλλά το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι επίσης δεκάδες χιλιάδες Κύπροι βρίσκονται στο εξωτερικό. Είναι μετανάστες. Φύγανε και πήγανε κάπου. Εγκατασταθήκανε και μπορεί στη συνέχεια να πήραν και την ηθαγένεια της χώρας εκεί, εγκατεστημένοι, και να γίνανε πολίτες κανονικά. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο κάποια στιγμή άρχισε να παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Γιατί διαφορετική διάσταση? Διότι από τότε που η Ευρώπη, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη, η μεταπολεμική Ευρώπη, ήταν αυτή που άρχισε να συγκροτεί και μια πολιτική για να υποδεχθεί τις ροές, τις μετακινήσεις αυτές. Σε μια πρώτη φάση είχαμε πρόσωπα που μετακινούνταν για πολιτικούς, ιδεολογικούς λόγους, ήταν φυγάδες πολιτικοί. Έχεις δικτατορία στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, φεύγει ο άλλος, πάει στο Παρίσι. Έχεις στη Χιλή, δικτατορία του Πινοτσέτ, φεύγουν από τη Λατινική Αμερική. Υπήρχαν λοιπόν κυρίως πολιτικοί πρόσφυγες, και, δηλαδή άνθρωποι που διώκονταν, που απειλούνταν και τα φρονήματά τους, ναι. Ακριβώς. Και ζητούσαν λοιπόν το καταφύγιο και την προστασία σε μια άλλη χώρα. Αυτό το φαινόμενο είναι αυτό που μας δίνει και τον ορισμό σήμερα του πρόσφυγα. Ο πρόσφυγας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, την Σύμβαση της Γενέβης, είναι κάποιος, είναι ένα πρόσωπο. Θα πρόσθετα και κάτι εδώ, να σου το πω, και είναι πρόσωπα που έχουν την ευχέρεια να το κάνουν εκείνη την περίοδο που λέτε. Δηλαδή είναι αυτοί που μπορούν να έχουν την άνεση να εξασφαλίσουν ένα αεροπορικό εισιτήριο για να φύγουν από την Ελλάδα να πάνε στη Χιλή, στο Παρίσι, ή από τη Χιλή στην Ευρώπη. Όχι πάντα πάντως. Όχι πάντα ακριβώς, διότι ας πούμε ο Κούρδος που έφευγε από την Τουρκία έφευγε κρυφά και προσπαθώντας να σώσει τη ζωή του την ώρα που οι αστυνομίες τον κυνήγαγαν, μπορεί να έχει καταδικαστεί από δικαστήριο κλπ. Ο Σύριος τώρα.
Σύριος θα πούμε, ναι, για τις κατηγορίες αυτές. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική αυτή πρόσφυγες, η πολιτική φυγάδες, μας δίνανε λοιπόν και τον ορισμό. Είναι κρίσιμο αυτό να το κρατήσουμε στη συζήτησή μας για τη μετανάστευση, διότι ένα κομμάτι των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες είναι μεικτές, είναι διπλές σήμερα, δεν είναι δηλαδή αυτή η κατηγορία προσώπων μόνο που μετακινείται, είναι και οι άλλοι. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις που έχει, δηλαδή έχεις μια κλιματική αλλαγή, έχεις περιβαλλοντολογική επίπτωση, έχεις τις σειράξεις για τις οποίες θα πρέπει να μιλήσουμε, έχεις τις συγκρούσεις, έχεις την υπανάπτυξη, έχεις όλα αυτά τα φαινόμενα, τη φτώχεια, λοιμός, ασθένειες. Η υποσαχάρια Αφρική μετακινείται γιατί δεν μπορείς να ζήσεις πια εκεί. Ο πληθυσμός φεύγει. Αυτοί λοιπόν δώσανε ένα άλλο περιεχόμενο στις μετακινήσεις των πληθυσμών. Η Ευρώπη αρχικά έφτιαξε δειλά-δειλά μία πρώτη πολιτική για τη μετανάστευση και για το άσυλο και τους πρόσφυγες. Γιατί? Διότι διέκρινε ότι πέρα από αυτή λοιπόν την παραδοσιακή κατηγορία των προσώπων που είναι οι ετούντες άσυλο, όπως τους λέμε, κάποιος δηλαδή που θέλει να ζήσει σε μια άλλη χώρα και να έχει την προστασία της. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο Σύριος, παραδείγματος χάρη, ή οποιοδήποτε άλλος, και ζητάει άσυλο. Εάν αν εμπίπτει στα κριτήρια που θέτει το Διεθνές Δίκαιο, δηλαδή αν απειλείται η ζωή του, αν διώκεται, όλα αυτά τα οποία πρέπει να αποδεχτούν φυσικά, τότε μια χώρα του δίνει άσυλο. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται ένα κεντρικό σημείο στην όλη αντιμετώπιση από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας και του διεθνούς δικαίου. Αυτό που είναι, που μας φαίνεται εμάς καθημερινό κτλ. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει δικαίωμα να φύγει από τη χώρα του και να πάει να κατασταθεί όπου θέλει? Απάντηση: όχι. Θα διάβει σύνορα, θα ελεγχθεί στα σύνορα, χρειάζεται διαβατήριο, σε άλλες χώρες χρειάζεται βίζα για να μπει μέσα. Και φυσικά δεν υπάρχει δικαίωμα στο άσυλο. Το δικαίωμα στο άσυλο είναι αυτό το οποίο έχει το κράτος. Προσέξτε, μιλάμε για ζητήματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία, βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας του κράτους. Το κράτος λοιπόν, σε έναν πολίτη ο οποίος θα εμφανιστεί, σε έναν αλλοδαπό που θα εμφανιστεί στα σύνορά του, θα εξετάσει και θα δει εάν πρέπει να του δώσει το άσυλο. Το άσυλο είναι θεσμός. Σημαίνει ότι αυτός που το παίρνει είναι πρόσφυγας. Ο πρόσφυγας είναι ιδιότητα, σημαίνει δικαιώματα. Δηλαδή δεν έχει μόνο δικαίωμα να δει αν μείνει, να εργαστεί, να η οικογένειά του να εγκατασταθεί κανονικά, τα παιδιά του να μάθουν στο σχολείο. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία τα προβλέπει λοιπόν το Διεθνές Δίκαιο και τα οποία τα δίνουμε, τα αναγνωρίζουμε σε αυτούς που έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα. Αυτό είναι η μεγάλη κατηγορία. Μόνο δικαιώματα? Και υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις φυσικά. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας, εάν εμφανιστεί μπροστά μας, ας πούμε, ένας τρομοκράτης, ένας ο οποίος είναι εγκληματίας, έχει κάνει εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας, έχει κάνει μια γενοκτονία, έχετε κάποιος από τη Ρουάντα, ας πούμε, φτάνει στο νησί, ήταν αξιωματικός του Σαντάμ Χουσέιν και πέταγε χημικά όπλα στους Κούρδους, δεν ξέρω τι, τότε αυτοί όλοι, πρώτον, επειδή έχουν παραβεί διεθνείς υποχρεώσεις, έχουν παραβεί τον νόμο, δεν δικαιούνται ασύλου. Δεύτερον, αυτός ο οποίος θα φτάσει στην επικράτεια μιας χώρας θα πρέπει να σεβαστεί τον νόμο που ισχύει στην κάθε χώρα. Τον τοπικό. Ναι. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα άλλα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να δει κανείς, δηλαδή μέχρι πού σταματάει ο σεβασμός της ετερότητας, της διαφορετικότητας, εάν δηλαδή αυτός που έρθει και εδώ και είναι μουσουλμάνος ή είναι μια κατηγορία μουσουλμάνων, είναι σουνίτης, είναι σιίτης και τα λοιπά, ερχόμενος σε μια χριστιανική κοινωνία, πώς θα δράσει, πώς θα κινηθεί, ποιες είναι οι ανοχές οι οποίες υπάρχουν, οι ιδιαιτερότητες μέχρι πού πηγαίνουν. Είναι πραγματικότητα από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη δεχόμαστε ότι εφόσον αναγνωρίζουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις οικουμενικά για άλλους τους πολίτες ή όλους αυτούς που βρίσκονται στην επικράτεια μιας χώρας, τότε δεν μπορεί να κάνεις εξαιρέσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι επειδή έρχεται από μια, ας πούμε, μουσουλμανική χώρα θα εφαρμόσει τι να πω τώρα, κάτι ακραίο, κανόνες της Σαρία, ας πούμε,
που δεν δέχεται την ισότητα μεταξύ άνδρα και γυναίκας κλπ. Και να έχει την απέτηση να εφαρμοστεί στον χώρο που θα ζει, εννοείται, και τα λοιπά. Ακριβώς. Υπάρχει, λέει, το προσωπικό καθεστώς, αυτό το οποίο κουβαλάει ο καθένας μέσα μας, μέσα από τις παραδόσεις, τις οικογενειακές, οι προσωπικές επιλογές που κάνει, δεν μπορεί να έρχεται αντίθετο από αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος, το Σύνταγμα μιας χώρας, που αφορά τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι πολίτες. Λοιπόν, εδώ, από αυτό το σημείο και μετά, λοιπόν, αρχίζουν τα διάφορα ζητήματα, γιατί όπως η εύστοχη ερώτησή σας στην πρωταρχή, είμαστε ακόμα στην πρωταρχική ερώτησή σας, έτσι. Λοιπόν, απλώς δίνω τις διαστάσεις στο πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, οι σημερινές μεταναστευτικές ροές που περιλαμβάνουν πρόσωπα με διαφορετικές αφετηρίες, οι οποίες διαφορετικές αφετηρίες, λοιπόν, μπορεί να ξεκινάει ο άλλος από την υποσαχάρη Αφρική, διότι η Σαχάρα δεν αφήνει τίποτα και η κλιματική αλλαγή να έχει επηρεάσει το περιβάλλον, γιατί μπορεί οι εμφύλιες σειράξεις να είναι τέτοιες οι οποίες να είναι τρομερές και να μην επιτρέπουν στους ανθρώπους να ζούνε, γιατί έχει ένα αυταρχικό καθεστώς, έχει ένα δικτατορικό καθεστώς. Εκεί πια πάμε λίγο πιο πολύ στην πολιτική διάσταση που ανέφερα και προηγουμένως. Έχουμε, λοιπόν, για διαφορετικούς λόγους νέα πρόσωπα τα οποία μπήκανε μέσα στη μετακίνηση αυτή των πληθυσμών. Η Ευρώπη, λοιπόν, αρχίζοντας να διαμορφώνει μια πολιτική, την είδε ως εξής: από τη μία πλευρά αμυντικά, δηλαδή θα φτιάξω ένα φρούριο, θα ελέγχω τα εξωτερικά μου σύνορα, και εδώ προσοχή, γιατί η Κύπρος είναι εξωτερικά σύνορα και πολύ κεντρικό σημείο. Και η Τάφρος είναι η Μεσόγειος, ας πούμε, στην οποία πέφτουν και πνίγονται. Ναι, ακριβώς εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε, λοιπόν, ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα τέτοιους, και γενικότερα θα υιοθετήσουμε μέτρα τα οποία είναι αστυνομικής, έτσι, σύλληψης, δηλαδή καταστολή. Ακούμε για τη Frontex. Τι είναι η Frontex? Η Frontex είναι στην πραγματικότητα ένοπλες δυνάμεις. Αστυνομία επιτήρησης, κάπως έτσι. Ναι, αλλά προσέξτε, είδατε, λέτε αστυνομία. Μέχρι τώρα, ποιος ελέγχει τα σύνορα? Όταν φτάνει στη Λάρνακα στο αεροδρόμιο, ποιος ελέγχει, ο στρατός? Όχι, η αστυνομία. Ποιος, αν είχατε εδώ πέρα Coast Guard, ποιος θα έλεγχε? Η ακτοφυλακή. Η ακτοφυλακή. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Το λιμενικό που λέμε στην Ελλάδα. Αυτοί έχουν τον έλεγχο στο θαλάσσιο χώρο ή στο χερσαίο χώρο για να διαβεί κάποιος τα σύνορα. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η αντίληψη ήταν πώς θα ενισχύουμε τους ελέγχους εκεί, να μην υπάρχει λαθρέα είσοδο σε μια χώρα. Η Frontex να κάνει επιτήρηση των συνόρων, να λέει, δηλαδή, ότι να έρχεται ένα καράβι εκεί το οποίο προφανώς έχει παράνομους κτλ. Τώρα ακούμε να υπάρχει δυνατότητα να κυνηγούν τα πλοία των διακινητών αυτών των φοβερών τρομερών δουλεμπόρων που τους λέμε, οι smugglers αυτοί, οι οποίοι είναι... Έχει γίνει πια διεθνές έγκλημα αυτό. Δηλαδή είναι τρομερό. Διάβαζα εχθές ερχόμενος στην εφημερίδα την δήλωση, κάτι την οποία την έχω ζήσει και πέρυσι στην Τουρκία, βέβαια, και δεν με εξέπληξε. 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Το ξαναπώ τον αριθμό. 3 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι στις ακτές Τουρκίας και στην νότια πλευρά της Λεκάνης, έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη. Και όταν λέμε έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη, εννοούμε κυρίως οι δρόμοι είναι Ιταλία, Ελλάδα, και δευτερευόντως είναι κάποιοι άλλοι. Αυτό το έζησα πέρυσι, πηγαίνοντας σε ένα σεμινάριο στην Σμύρνη, στην Τουρκία, για μετανάστευση, μάλιστα, ήταν το θέμα, όπου εκεί πραγματικά, στις διάφορες επαφές που είχαμε έξω από από την εκδήλωση του σεμινάριου, διαπίστωσα η διεισόμαση, πρώτον, τη συνάντηση ανάμεσα στους εμπόρους, τους διακινητές και τα αθώα θύματα, ας πούμε, οι οποίοι επιχειρούν πάση θυσία να περάσουν. Τους ψαρεύουν, δηλαδή, εκεί επί τόπου. Κοιτάξτε, θα φανταστείτε ότι μέσω ίντερνετ μπορεί να βρει σήμερα ένα διακινητή που θα σε φέρει στην Ελλάδα, θα σε φέρει στην Κύπρο. Κάνεις μια αναγγελία με όλες τις πληροφορίες και σε βρίσκουν και τα λοιπά, και θα δώσει τα χρήματα τα οποία σου ζητάνε, 1500, 2, 3000 ανάλογα που θα σε πάνε, και υπάρχει το θέμα όμως είναι ότι
Ενώ έχουμε λοιπόν, ας πούμε, 3 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, η λογική που έχουμε δεν είναι τέτοια για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Γιατί πίσω από τα 3 εκατομμύρια αυτά υπάρχουν άλλα. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ η διάβαση συνόρων. Οι Αμερικανοί κάποτε στα σύνορά τους βάλαν ηλεκτροφόρα, καλώδια. Ένα δίκτυο καλώδια αυτά τα οποία να εμποδίζουν τη μετακίνηση. Βάλανε πολυβόλα τα οποία μόνα τους αυτόματα αρχίζαν να πυροβολούν. Σταμάτησαν ποτέ οι Μεξικάνοι να περνάνε και τα σύνορα για να βρίσκονται στην Καλιφόρνια ή αλλού? Δεν. Όχι. Ή από την Κούβα να έρχονται φυγάδες και τα. Δεν μπορεί να σταματήσεις ποτέ. Αυτό λοιπόν, η λογική λοιπόν του αστυνομικού δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί. Άρα, να δώσει. Άρα ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση? Πάλι επανέρχομαι στο πολύ εύστοχο ερώτημά σας. Είπατε γιατί έχουμε αυτή την ένταση σήμερα. Την ένταση την έχουμε γιατί κυρίως υπάρχει η Συριακή κρίση, η οποία εδώ και 3 χρόνια σοβεί. Έχουμε μια εμφύλια σύραξη η οποία διαχέεται και στην ευρύτερη περιοχή. Μην ξεχνάμε τα γεγονότα στο Ιράκ. Έχουμε για πρώτη φορά και εκεί μετακινήσεις πληθυσμών που ιστορικά βρίσκονταν εκεί επί χιλιετίες. Δεν είναι τυχαίο επίσης όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά που σεβάστηκε η ιστορία. Δεν τα σέβονται οι του ISIS οι μαχητές, οι τζιχαντιστές. Βλέπετε ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί εκεί πέρα όχι απλώς απειλούνται, διώκονται. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα υπάρχει ειδικώς για τη Συρία το εξής σημαντικό. Αυτοί θεωρούνται όλοι ότι είναι πρόσφυγες, είτε ζητήσουν δηλαδή είτε άσυλο, είτε δεν το ζητήσουμε θα τους δώσουμε προστασία. Δεν είναι, δηλαδή δεν μπαίνουν σε καμία κατηγορία όπως είναι οι Αφγανοί, όπως μπορεί να είναι οι Σομαλοί, όπως είναι κάτι άλλο. Έρχεσαι λοιπόν από μια χώρα σύραξης, σύγκρουσης, το Ιράκ επίσης, θα πάρεις άσυλο, χρειάζεσαι προστασία. Υπάρχουν όμως οι άλλες, όλες οι άλλες συγκρούσεις, οι οποίες για όλες τις άλλες συγκρούσεις και το τι συμβαίνει στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή μας Ένωση έχει μία πολιτική ή δεν έχει πολιτική. Να εξηγηθώ. Θεωρώ, έχοντας παρακολουθήσει τα πολλά τελευταία χρόνια τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις μεταναστευτικές ροές, το περιεχόμενο της μεταναστευτικής πολιτικής της δικιά μας, που έχει πρώτον μια εξωτερική όψη, αυτή που περιέγραψα, δηλαδή προσπαθούμε να σταματήσουμε αυτούς οι οποίοι έρχονται. Δεύτερον, να απομακρύνουμε αυτούς οι οποίοι είναι στο έδαφος, απομάκρυση λοιπόν. Και λίγα στοιχεία ενσωμάτωσης, αν και λέει, δεν το λέω εγώ, το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οικονομίες μας έχουν ανάγκη από 50 εκατομμύρια μετανάστες και πρέπει να δούμε, προσέξτε, πρέπει να δούμε όλες οι χώρες το μετανάστη ως παράγοντα ανάπτυξης. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή, όταν ας πούμε στην Κύπρο, αν οι μισοί εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπάρχει έλλειμμα απαραίτητα στον κυπριακό πληθυσμό, έχεις μετανάστες οι οποίοι συνεισφέρουν στην οικονομία κτλ. Αν στην Ελλάδα, στην Ελλάδα ποιος μαζεύει τα πορτοκάλια, τις ελιές, τη μαστίχα, στοιχείο, τα καπνά? Η ουδής Έλληνας πηγαίνει στο χωράφι. Τη φράουλα. Παρά την κρίση. Παρά την κρίση. Είχαν γίνει επεισόδια πολλά. Στη φράουλα. Ναι. Στη φράουλα, ναι. Ακριβώς, το θυμόσαστε. Και κάποιος, επειδή θύμωσε λίγο, επειδή είχαν ακούσει τόσα πολλά αυτοί οι ιδιοκτήτες των χωραφιών με φράουλας, έκανε μια δημόσια προκήρυξη. Λέει, προσλαμβάνω αύριο το πρωί, ελάτε. Δεν εμφανίστηκε κανένας. Άρα θα πάει ο Μπαγκλαντισιανός, ο οποίος θα πάει να μαζέψει τη φράουλα εκεί. Τον έχεις ανάγκη. Αυτή είναι η αντίληψη της Κομισιόν. Δεν ξέρω πόσο σωστή είναι, γιατί η ανάπτυξη δεν πρέπει να είναι μόνο για μας, αλλά πρέπει να είναι κυρίως για τις χώρες τους, τις χώρες προέλευσης. Εκεί είναι το θέμα. Λέω την μαγική λέξη ανάπτυξη. Αφού όλοι τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάνε για ανάπτυξη,
Η ανάπτυξη επομένως δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο εάν σκύψουμε η διεθνή κοινότητα και ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει τα μέσα, δηλαδή έχει χρήμα και το οποίο το ρίχνει το χρήμα, να βοηθήσει αυτές τις χώρες να αλλάξουν. Εσείς λέτε με ένα άμεσο τρόπο και όχι έμμεσο που θα γίνει μέσα από τη δική τους δουλειά στην αλλοδαπή για αυτούς και θα στείλουν τα λεφτά στη χώρα τους. Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι μία όψη την οποία την έχουμε. Άλλη όψη είναι επίσης της ανάπτυξης, είναι εκπαιδεύεις κάποιους καλά και τους στέλνεις πίσω, δηλαδή επιστρέφουν στην πατρίδα τους να δουλέψουν, αποτελέσουν ένα δυναμικό. Αλλά βασικά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να πάμε εμείς και να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε στο να επιληθούν τα προβλήματα εκεί. Πώς το λέω αυτό? Το λέω γιατί πρώτον ξέρουμε τα ζητήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Επιτρέπεται, ας πούμε, να διατηρείται ακόμα ανοιχτή μια σύραξη σαν και αυτή της Συρίας? Επιτρέπεται η Ευρώπη να δίνει όπλα στους αντάρτες επειδή ήταν αυταρχικό το καθεστώς του Προέδρου Άσαντ, τα οποία όπλα τα έχει πάρει το ISIS τώρα και τα οποία τα χρησιμοποιεί εναντίον δεν ξέρει κανείς ποιοι, γιατί είναι τόσο μπλεγμένα τα πράγματα? Μπέρδεμα μεγάλο, ναι. Είναι δηλαδή λίγο αμαρτωλή και η θέση της Ευρώπης εδώ. Εξαιρετικά αμαρτωλή. Αυτά οι αρχές που έχουμε και τις οποίες θέλουμε να τις εξάγουμε στα πλαίσια μάλιστα της εξωτερικής δράσης που έχουμε, που λέμε δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αυτά όλα δεν τα τηρούμε. Να σας πω ένα άλλο προκλητικό παράδειγμα. Ή τα τηρούμε μόνο εντός συνόρων, αλλά εκτός συνόρων τα βάζουμε άλλα μέτρα και σταθμά. Αίγυπτος. Έτσι. Στην Αίγυπτο ζητούσαμε να πέσει το καθεστώς το κακό, που ήταν και δικαίως, να πέσει ο Φαραώ και να έρθουμε, ο Φαραώς εισαγωγικά, και να πάμε σε ένα νέο καθεστώς. Πάρα ναι. Πολύ ωραίο. Το νέο καθεστώς ήταν χειρότερο. Ήταν Ισλαμικό. Η Δημοκρατική Αρχή έβγαλε κυβέρνηση η οποία δεν ήταν αρεστή ούτε στους Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στην Ευρώπη. Ήταν όμως η κάλπη που το έβγαλε αυτό. Μίλησε ο λαός. Εάν δέχεσαι τις δημοκρατικές αρχές, θα πρέπει να κάνεις δεκτό και το αποτέλεσμα, έτσι. Στη συνέχεια γίνεται ένα πραξικόπημα. Δεν δεχόμαστε κανένα πραξικόπημα. Δεν δέχεται κανείς δικτατορίες. Έτσι δεν είναι? Παρά τα αυτά, εμείς όχι απλώς το αδεχτήκαμε σε επίπεδο αρχών, αλλά θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικό. Ανοίγω μια παρένθεση. Επειδή υπάρχει συνέχεια στο κράτος, αυτό δεν σημαίνει ότι με τη σημερινή Αίγυπτο του στρατηγού Σίση δεν θα συνεργαστούμε, η Κύπρος, η Ελλάδα, το Ισραήλ, δεν ξέρω, στην περιοχή, για να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά λέω ότι όταν, σε επίπεδο αρχών, όταν έχεις κάποιες αρχές και θέλεις πραγματικά να τις επιβάλλεις, θα πρέπει να τις προβάλλεις. Ξέρει λοιπόν πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση τα προβλήματα, τα οποία όμως δεν συμβάλλει να επιληθούν. Γιατί δεν πάει στα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία είναι αρμόδια για την ειρήνη σε μιας περιοχής, να προάγουν την ειρήνη, έτσι, να βρεθεί μια λύση. Γιατί δεν συμβάλλουν να σταματήσει η τρομοκρατία? Η τρομοκρατία έχει μια συγκεκριμένη αφετηρία. Καταρχάς την Αραβο-Ισραηλινή ή Παλαιστινιο-Ισραηλινή διένεξη. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πρόβλημα να είναι ανοιχτό από το 1967 μέχρι σήμερα. Οφείλει η Ευρώπη να συμβάλλει στη λύση. Άμα λυθεί αυτό το θέμα, λένε και μακρά από εμού προπαγανδιστικές αντιλήψεις που έχουν ορισμένα κόμματα, ας πούμε, για τον πόλεμο, τι γίνεται στο Αφγανιστάν και αν είναι ιμπεριαλιστικός και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, εφόσον έχεις ένα πόλεμο, έχεις μια σύραξη ανοιχτή στο Αφγανιστάν, την οποία την είχαμε πρώτα παλιότερα με τους Ταλιμπάν, τώρα λοιπόν θα έχεις μεταναστευτικές ροές, θα έχεις μετακινήσεις πληθυσμών από το Αφγανιστάν. Επομένως, η περιοχή μας, η οποία τόσο στην Νότια Λεκάνη όσο και προς τη Μέση Ανατολή είναι πηγή μιας τέτοιας αστάθειας που έχει σαν συνέπεια οι ταλέπορες ανθρώπινες ψυχές να επιχειρούν κάτι άλλο. Επιχειρούν λοιπόν να σωθούν και φτάνουμε στην κατάσταση αυτή τη σημερινή, όπου η Μεσόγειος που κάποτε ένωνε πολιτισμούς της επικοινωνίας να είναι ένας υγρός τάφος. Σωστά είπατε, νωρίτερα το παράδειγμα των ΗΠΑ,
αντίστοιχο παράδειγμα υπάρχει και στην Αυστραλία ή στην Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού, έτσι κύριε Παναστασίου? Βεβαίως, και πολύ σωστά το έθιξε ο κύριος καθηγητής ότι το πρόβλημα δεν είναι της στιγμής, το πρόβλημα έχει διάρκεια. Και νομίζω η μαγική λέξη σε όλα αυτά είναι ανάπτυξη. Ένας βασικός λόγος δηλαδή είναι η ανάπτυξη, την οποία δεν στοχεύσαμε σαν σε εισαγωγικά αναπτυγμένα κράτη, δυτικός κόσμος. Βέβαια έχει και την άλλη την παράμετρο που είπατε και πριν, ότι εδώ έχουμε κράτη υποκατάρρευση, τα οποία ίσως τα προκαλέσαμε και εμείς θέλοντας να αλλάξουμε κάτι, ένα καθεστώς, μια κατάσταση, και μην υπολογίζοντας ότι αυτό που φέραμε ήταν τελικά, αν όχι χειρότερο, το ίδιο κακό, και μάλιστα χωρίς καμία κρατική υπόσταση. Αναφέρομαι φυσικά στο πρόσφατο παράδειγμα της Λιβύης, το οποίο αυτό το κράτος πλέον είναι υποκατάρρευση, το παράδειγμα της Συρίας, το παράδειγμα του Ιράκ. Αν δείτε όλα αυτά τα παραδείγματα, κύριε καθηγητά, είτε προέκυψαν από λανθασμένες επιλογές επέμβασης των δυτικών, είτε από λανθασμένες αποχές στο να επέμβουν. Αυτά τα γεγονότα σίγουρα έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη μεταναστευτική ροή. Οι πρώτες χώρες οι οποίες δέχονται το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων αυτή τη στιγμή νομίζω είναι η Ιταλία και η Ελλάδα. Αυτό το οποίο όμως δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να λύσουμε είναι ότι, πολύ σωστά όλα αυτά που λέτε, ότι βεβαίως πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις χώρες αυτές, να πάμε εκεί, να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν τόσο με τη δημοκρατία όσο και με τις ένοπλες σειράξεις, να βοηθήσουμε για την ανάπτυξη. Αυτά όμως θέλουν χρόνο. Και το ερώτημα το οποίο θέτουν και οι απλοί πολίτες είναι ότι τώρα, για παράδειγμα, τον Απρίλιο η Ελλάδα δέχτηκε από αυτούς που πιάσαμε 8.500 μετανάστες. Τι θα τους κάνουν, ρωτάνε. Πόσοι άλλοι έφυγαν? 3 εκατομμύρια, λέει ο κύριος καθηγητής, περιμένουν στις ακτές να έρθουν. Ταλέπορες ψυχές, οι οποίες οι περισσότεροι θέλουν να ξεφύγουν από την κατάσταση αυτή, διότι διώκονται για την εθνική τους καταγωγή, για τη θρησκευτική τους πεποίθηση, διώκονται για πολλούς λόγους. Αυτούς τους ανθρώπους η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα δικά μου τα μάτια, κύριε καθηγητά, τους βλέπει απλώς ως ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να λυθεί στα σύνορά της. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχει επιφορτιστεί το μεγαλύτερο βάρος. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι ότι πρώτον πρέπει να αλλάξουμε σίγουρα την στόχευσή μας στο πώς θα επιλύσουμε το θέμα, όχι κατασταλτικά, αλλά μέχρι τότε πρέπει να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσες απαντήσεις και να πάρει αυτή άμεσες λύσεις. Και εδώ νομίζω είναι και το πρόβλημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο εγώ προσωπικά δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει την άμεση λύση. Έτσι όμως μόνο τους βλέπει ή τους βλέπει, όπως είπε ο κύριος Περάκης νωρίτερα, και ως μια προοπτική ανόδου των οικονομιών κτλ. Ως εργατικά χέρια, αναγκαία για την γυραιά Ήπειρο και γερασμένη πληθυσμιακά Ευρώπη. Έχω επιφυλάξει αυτό, κατά πόσο το βλέπει έτσι. Η Ευρώπη ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αρνηθεί την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζεται εργατικά χέρια για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Όχι μόνο εργατικά χέρια. Μάλλον εργατικά χέρια, το ανθρώπινο δυναμικό να είναι πολλές φορές και επιπέδου. Εάν οι Σύριοι, παραδείγματος χάρη, σήμερα βρίσκουν δουλειές απάραστα στην Δυτική Ευρώπη, είναι γιατί έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Ένας που είναι γιατρός, που είναι δικηγόρος, είτε που είχε μια θέση, είναι φανερό ότι αυτός είναι ένας στέλεχος ο οποίος είναι χρήσιμος. Άρα αυτό που χρειάζεται να δει κανείς είναι το εσωτερικό μέτωπο της μεταναστευτικής πολιτικής, αυτό που λέμε η ένταξη. Γιατί μέχρι σήμερα η ένταξη, είπαμε και περιγράψαμε το κατασταλτικό, το εξωτερικό, να μην μπει μέσα, να είναι παράτυπος, να μην τη φρούρηση. Έτσι, να εμποδίσουμε. Από την άλλη πλευρά όμως, τα μέτρα που έχουμε για την ένταξη, για την, δεν λέω ενσωμάτωση, την ένταξη αυτών των προσώπων μέσα στις κοινωνίες, είναι περιορισμένα τα μέτρα. Προς χάρη είναι η ενοποίηση των οικογενειών. Είναι οι επιμακρών διαμένοντες, όπως λέει μια οδηγία, να μπορούν να πάρουν την ηθαγένεια μιας χώρας. Αυτά όμως είναι τελείως περιπτωσιολογία. Εδώ χρειάζεται μια άλλη γενικότερη αντιμετώπιση. Είναι σαν γι' αυτό που έδωσα δύο εικόνες προηγουμένως για την Ελλάδα.
τη στιγμή που η Ελλάδα έχει ανάγκη από εργατικά χέρια, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα εργατικά χέρια, δεν υπάρχει μια συγκροτημένη πολιτική από την ίδια την Ελλάδα να πει ότι εγώ έχω ανάγκη από εποχιακούς εργαζόμενους, πάνω σου χάρη στον τάδε κλάδο, στον τάδε στη γεωργία, στην κτηνοτροφία κτλ. Κτηνοτροφία. Ποιος υπάρχει σήμερα, ποιος ασχολείται με την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, ποιος θα πάει στο βουνό επάνω με ένα κοπάδι πρόβατα και κατσίκες. Μόνο αλλοδαποί. Αλβανοί είναι οι. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί σε πάρα πολλά νησιά έχουμε μεγάλους πληθυσμούς αλλοδαπών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξαναδούμε αυτά τα. Και να ξανακαταλάβουμε κάτι άλλο, γιατί είναι πολύ βασικό. Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση, όπως είπε ο Θωμάς προηγουμένως, η Ιταλία. Ας το πούμε έτσι, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Νότια Ευρώπη είναι αυτή που δέχεται την πίεση, έτσι. Ανεξαρτήτως από το γεγονός ότι είτε σαν τρανζιτ ή οτιδήποτε στοχεύουν να πάνε στις άλλες περιοχές. Να ανεβούμε μέχρι τη Σκανδιναβία τελικά, ναι. Ναι, αλλά η Σκανδιναβία πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ότι πρέπει να μετάσχει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν μπορεί ο Φιλανδός να κάθεται εν ηρεμία και ησυχία και να συζητάει σαν να είναι ένα θωρητικό πρόβλημα, ένα ακαδημαϊκό ζήτημα. Θα πρέπει να καταλάβουν λοιπόν και οι εταίροι μας εκεί ότι η Μεσόγειος αυτή τη στιγμή δαπανά ένα τεράστιο κεφάλαιο. Έτσι, πάνω σε αυτό το ζήτημα και έχει θέματα. Λοιπόν, επίσης θα πρέπει να δούμε λίγο την ουσία, ας πούμε, δείτε την πολιτική που εφαρμόζει η Ελλάδα τώρα τις τελευταίες μέρες, οι οποίες είναι μια καινούργια αντίληψη από την καταστολή και την απαγόρευση, τα pushback που κάναμε να μην μπει μέσα κάποιος. Μετά περάσαμε στη διάσωση, να σώσουμε αυτούς οι οποίοι είναι στη θάλασσα. Και αν παρατηρήσετε στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσαν οι αρχηγοί μας που αποφάσισαν πρόσφατα μαζί με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο, πολλά από αυτά είναι να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλει όμως και μια αλλαγή πιο ποιοτική, πιο συγκεκριμένη, το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την. Λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι πάρε ένα χαρτί το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα για 3 μήνες να μετακινηθείς. Προσέξτε, στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί 3 μήνες, να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι γιατί η βίζα Σέγγεν είναι 3 μήνες. Είναι σαν να έπαιρνε κάποιος μια βίζα Σέγγεν για 3 μήνες. Και μετά τι θα γίνει. Έφυγε λοιπόν από την Ελλάδα. Πήρε τώρα αυτός ο Σύριος. Τώρα απαλλαγήκαμε, έτσι. Εμείς τώρα απαλλαγήκαμε. Απαλλαγήκαμε για μερικές εβδομάδες. Και πάει εκεί. Στη συνέχεια, λόγω του Δουβλίνου, θα τον ξαναστείλουν πίσω. Όταν θα λήξει το τρίμηνο. Όταν θα τελειώσει το τρίμηνο του. Αν έχει καταφέρει με οποιοδήποτε τρόπο. Να μην τον εντοπίσουν. Να μην εντοπιστεί ή να νομιμοποιηθεί. Ή να εγκατασταθεί, έχει καλώς. Πόσοι από αυτούς. Οι υπόλοιποι θα ξαναγυρίσουν πίσω. Ή υπάρχει απειλή, λέει, ακούτε πολλές φορές, διαβάζουμε στον τύπο, λέει να αναστείλουμε το Σέγγεν. Μα αν αναστείλεις το Σέγγεν, σημαίνει ότι καταρχάς οι πρώτοι που θα θυγούν θα είναι οι ίδιοι πολίτες. Δηλαδή, εγώ θα περάσω διαβατηριακό έλεγχο. Αυτό που έχω και εκτιμένο και το θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική ελευθερία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα είναι ένα πισωγύρισμα. Βεβαίως πισωγύρισμα. Ξέρετε, ειλικρινά, το πιο μεγάλο χάντικα που έχει η Κύπρος σήμερα μέσα στην Ευρώπη, έχει και άλλα, αλλά τέλος πάντων, είναι ότι δεν μετέχει στο Σέγγεν. Λόγω κατοχής και λόγω, δεν μπορεί να μετάσχει στο Σέγγεν. Ο Κύπρος πολίτης λοιπόν έχει μια διαδικασία η οποία είναι ελέγχου, διαβατηριακός έλεγχος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει να μπορείς να μετακινήσεις χωρίς αυτόν τον έλεγχο. Και οι χειραποσκευές απλώς έχουν το security check και τελειώσαμε. Αν λοιπόν αυτό ανασταλεί, χάνουμε. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο, το λέω αυτό ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η οποία έχει μια πολύ περιοριστική πολιτική στο θέμα του ασύλου. Η Ελλάδα για δεκαετίες έδινε, επειδή δεν είχαν αυθεντική πολιτική, έδινε άσυλο σε ποσοστά 0,0001. Οι άλλες χώρες μπορεί να δέχονται λιγότερους, αλλά δίνουν ποσοστά τα οποία είναι, ξέρω εγώ, 20%, 15%. Εκεί δηλαδή που πραγματικά έχεις μια περίπτωση μπροστά σου ενός ανθρώπου ο οποίος τη βλέπεις σοβαρά. Απειλεί, βέβαια. Ναι. Πρέπει να τη δώσεις άσυλο. Τώρα λοιπόν, εάν
Αν μιλάμε για μια γενικότερη αντίληψη στην αντιμετώπιση, που είναι η θέση η δική μου τουλάχιστον αυτή, δηλαδή η Ευρώπη όλη αλληλέγγυα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα, θα σου πούνε και οι άλλοι, ναι, αλλά δώσε περισσότερα ποσοστά. Όχι μόνο δηλαδή να ζητά χρήματα, πώς θα μπορέσεις να κάνεις περισσότερους ελέγχους, να βγάλεις περισσότερους άνδρες στη θάλασσα για να αντιμετωπίσεις. Χρειάζεται μια συνολική επανατοποθέτηση και κυρίως το ανέφερε και ο Θωμάς προηγουμένως εισαγωγικά αναφερόμενος και στον τίτλο τη σημερινής μου διάλεξης. Έχουμε στην πραγματικότητα από τη μία την αντίληψη που έχουμε για την ασφάλεια του κράτους, η ασφάλεια του κράτους, και απέναντι έχεις τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν είναι σύνθημα πια, είναι μια πραγματικότητα, διότι ό,τι συνέβη στη θάλασσα, όλα τα γεγονότα αυτά ή τα περισσότερα κατέληξαν στα δικαστήρια. Μπορεί να πνίγονται δεκάδες χιλιάδες αθώοι άνθρωποι άδικα, αλλά πολλές υποθέσεις πήγαν στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έβγαλε κάτι εκπληκτικές αποφάσεις. Καταδικάστηκε και η Ελλάδα, αλλά κυρίως η Ιταλία, για αυτά τα οποία έκανε. Ξέρετε, οι Ιταλοί στέραν τα πλοία τους έξω από τη Λιβύη στα 30 ναυτικά μίλια. Όχι κοντά στην αχτή τους. Στη Λαμπεντούζα κτλ. Ναι. Εκεί. Και προκειμένου να σταματήσουν, να ανακόψουν τον μπλου αυτών οι οποίοι ανέβαιναν. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό, διότι χάθηκαν. Πνίγονταν πολλοί άνθρωποι. Δεκάδες, εκατοντάδες αθώες ψυχές. Και βέβαια μετά από αυτό έχουμε αυτά που βιώνουμε τώρα. Γι' αυτό τώρα έχουν βγει οι Ιταλοί και κάνανε πρώτα την επιχείρηση Mare Nostrum, μετά κάνουν τώρα την επιχείρηση Τρίτων. Αποφασίσανε τώρα οι ηγέτες μας προχτές να δώσουν περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις αυτές κτλ. Γιατί? Διότι βγήκαν οι καταδικαστικές αποφάσεις και γιατί είναι και μια κοιλίδα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια. Και για την κάθε χώρα, ότι αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Επίσης, το φοβερό και τρομερό είναι, για να βάλουμε και λίγο Τουρκία μέσα. Έτσι. Να βάλουμε και λίγο Μπαρμπαρός μέσα, με την έννοια ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Να το δούμε και λίγο αυτό, έτσι κλείνοντας. Ναι, βέβαια. Προσέξτε, η Τουρκία δεν είναι απλώς μια γειτονική χώρα. Είναι ένας εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποψήφια χώρα, η οποία έχει αυτή υποχρεώσεις. Δηλαδή, αυτό που σας λέω τώρα, ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, 2 εκατομμύρια άνθρωποι στα ΚΤΕΣ, οι οποίοι είναι έτοιμοι, αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή, είναι σαν να σας πω ότι από το λιμάνι της Πάφου θα φεύγουν βάρκες και καραβάκια και τα λοιπά, και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα ξέρει. Θα κάνει ό,τι δεν βλέπει. Θα κάνει ό,τι δεν βλέπει. Και αυτό είναι ένα αγκάθι ακόμα στην όλη ιστορία, γιατί ακόμα και αν ο στόχος μας δεν είναι πλέον σωστός, αυτό που είπατε, η περιφρούρηση, ακόμα και η περιφρούρηση δεν τίθεται στις σωστές τις βάσεις. Δεν μπορείς να προστατεύσεις ένα Αιγαίο ολόκληρο, όσα μέσα και να διαθέσεις, εάν δεν πας πρώτα στην πηγή από όπου ξεκινάει το πρόβλημα, στις τουρκικές ακτές, στα τουρκικά παράλια. Η Τουρκία έχει κάνει και κάποια μνημόνια συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν τα τηρεί. Είναι οι συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίοι δεν την τηρούν, βέβαια. Είναι. Αλλά γενικότερα όμως, εάν δεν αντιμετωπίσουμε, και ξέρουμε οι Ευρωπαίοι όλοι, τα ξέρουν, είναι πάνω στο τραπέζι. Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου από τα χρόνια που ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, που ήμουν Γενικός Γραμματέας, θυμάμαι με τι είχα σε συμβούλια. Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 90. Τότε πάρχισαν να διαμορφώνεται η μεταναστευτική πολιτική και η πολιτική ασύλου. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι τα θέματα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα της ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι σύνθημα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι για κάποιες χώρες το θέμα της δημοκρατίας, των θεσμών, του κράτους δικαίου δεν μπορεί να είναι σύνθημα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τις ένοπλες σειράξεις, όπου κάθε πολέμαρχος, ο καθένας σηκώνεται, φτιάχνει μια ομάδα αντάρτικη κτλ., δεν μπορεί να την υποστηρίζεις. Από ποιος που η Ευρώπη, ας πούμε, να υποστηρίζει αυτά τα πράγματα? Δεν γίνεται αντίληπτο. Και επίσης δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικές ταχύτητες. Σας θυμίζω, ας πούμε, ότι αυτές οι αρχές, και στην περίπτωση της Ουκρανίας, είδατε, γίνεται μια κυβέρνηση στην οποία μετέχουν αυτό το ακραίο κόμμα, το Ναζί. Ακροδεξίο. Έτσι. Ακροδεξίο τελείως. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να το υποστηρίζεις. Είναι ένα ρήγμα στις αρχές σου και στην πολιτική σου, γιατί θα έρθει μετά ο άλλος
και να σου πει: με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι μου λες εμένα, αφού εσύ ακολουθείς αυτή την πολιτική. Γνωρίζουν λοιπόν τα θέματα και απλά η πολιτική τους βούληση τους καθοδηγεί μόνο στα εύκολα. Να δώσουμε μερικά εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για να προωθήσουμε αυτές τις πολιτικές, να κυνηγήσουμε λίγο τους διακινητές. Δεν λέω, είναι σωστό αυτό και ότι το τράφικ είναι αυτό, αυτή η εμπορία ανθρώπων και ψυχών είναι φοβερό. Αλλά προσέξτε, έχουμε φτάσει στο σημείο να βγάζουμε στη Μεσόγειο τους τόλους. Ξέρετε ότι το πολεμικό ναυτικό της χώρας, της Ελλάδος, ασχολείται έτσι, με αυτά τα θέματα. Με τα θέματα αυτά. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Εκεί που περίμενε κανείς ότι θα πηγαίνει να κυνηγάει μπαρμπαρός όταν γίνονται παραβιάσεις, ας πούμε, της αιγιαλίτιδας ζώνης ή άλλων κυριαρχικών δικαιωμάτων, ας πούμε, στην περιοχή, σήμερα μετέχει και αυτό, εκτός από το λιμενικό. Αυτοί είναι καινούριες αντιλήψεις. Βγαίνουν από το ΝΑΤΟ, βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνουν επίσης ότι αυτό που σας είπα από την αρχή, αυτό είναι μια αντίληψη στενή, περιοριστική. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το φαινόμενο αυτό για τον άνθρωπο με φρεγάτες. Ναι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, για να πούμε κάτι για το άλλο θέμα όμως. Επειδή το ανοίξατε, κύριε καθηγητά, κύριε Παναστασίου, είναι ένα ζήτημα αυτό το πώς περιφρουρείται η ΑΟΣ. Έτσι, είναι, και με αφορμή αυτό το ζήτημα με τον Μπαρμπαρός, συνεργασία και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και τα λοιπά, μπορεί να υπάρξει, μπορεί να δώσει κάτι σε αυτό το θέμα? Καταρχήν να πούμε ότι τα θέματα αυτά τα οποία συζητήσαμε για το μεταναστευτικό και έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο, σχετίζονται και με ένα άλλο θέμα του διεθνούς δικαίου, για την ακρίβεια του δικαίου της θάλασσας, που είναι η αναγνώριση των δικαιωμάτων που έχει κατά το διεθνές δίκαιο ένα παράκτιο κράτος όπως είναι η Κύπρος, που έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες εκείνες διαδικασίες που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας και πολύ καλά έκανε, και έχει διακηρύξει την αποκλειστική της οικονομική ζώνη και έχει χαράξει τα όρια της, τα σύνορά της στη θάλασσα με, με τα άλλα γειτονικά κράτη. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Έχουμε από τη μία ένα κράτος το οποίο είναι ταραξίας. Αναφέρουμε στην Τουρκία, η οποία σε πολλά ζητήματα, όπως και εδώ τώρα καλή ώρα με την ΑΟΣ, έχει βγάλει ένα ερευνητικό σκάφος, το έχει ξαναπάρει πίσω, δημιουργεί πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες όμως δεν βλέπουμε στα θέματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΟΗΕ, πόσο μπορεί αυτή η πρόκληση να αντιμετωπιστεί στη ρίζα της. Και τι εννοώ στη ρίζα της? Το διεθνές δίκαιο μας δίνει αυτές τις δυνατότητες, μπορούμε να θέσουμε τα θέματα αυτά διπλωματικά και νομικά πριν πάμε σε άλλους τρόπους που αναφέρεστε εσείς, που είναι η περιφρούρηση και η υπεράσπιση πιο δυναμική και η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εγώ νομίζω ότι η περίπτωση που έχουμε να κάνουμε σήμερα είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί δυστυχώς εμείς που προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να τα λύσουμε με το δίκαιο, με το διεθνές δίκαιο και με διπλωματικούς όρους, βλέπουμε ότι τελικά ακολουθούμε πάλι και σε αυτό το θέμα αντιφατικές λύσεις. Ενώ πάλι όχι εμείς οι Έλληνες αλλά η διεθνής κοινότητα. Νομίζω σε αυτή τη πορεία βρίσκεται και η κυπριακή κυβέρνηση σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση ως προς τις συνεργασίες που κάνουν, και μάλιστα σήμερα είναι και επίκαιρο, έχουν μια ακόμα τριμερή συνάντηση πολύ σημαντική με δύο άλλα κράτη, που στην προκειμένη περίπτωση το timing, η χρονική στιγμή, μας βάζει όλους στην ίδια πλευρά, έχουμε κοινά συμφέροντα και σε αυτή την πορεία δημιουργούμε κάποια συμμαχία η οποία με το λεγόμενο realpolitik σλόγγαν νομίζω ότι είναι το αντίπαλον δέος σε αυτόν τον προκλητικό τρόπο που ακολουθεί η Τουρκία. Έχει λοιπόν, πέρα από το διεθνές δίκαιο και το διπλωματικό της επίπεδο, νομίζω και ένα ρεαλιστικό επίπεδο η όλη αυτή συνεργασία, που σίγουρα κατά την άποψή μου αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσουμε από κοινού το πρόβλημα αυτό που παρουσιάζεται στη μη συμμόρφωση με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου μιας χώρας που θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή. Ναι. Για να δώσουμε να το αντιληφθούν οι ακροατές, η Τουρκία πιέζει την Κύπρο, δεν αποδέχεται την οριοθέτηση, έχει διεκδικήσεις και προς την Ελλάδα. Προς την Αίγυπτο, η Αίγυπτος γιατί να είναι σε αυτό το γκρουπ μαζί με την Κύπρο και την Ελλάδα?
Κύριε Περάκη, αν θέλετε, κύριε Παναστασίου. Άμα δει κανείς το χάρτη, θα καταλάβει. Η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ Τουρκίας και Αίγυπτου. Αν κάνουμε την προέκταση των υδάτινων, των θαλάσσιων χώρων δικαιοδοσίας των όλων των χωρών, θα δούμε ότι κάπου συναντώνται. Δυτικά της Κύπρου, όχι μακριά από εδώ, υπάρχει και η συνάντηση μέχρι ένα σημείο αιγυπτιακών συμφερόντων και τουρκικών συμφερόντων. Γι' αυτό εξάλλου η Τουρκία επιδιώκει να μην υπάρχει επαφή μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, θεωρώντας ότι στην πραγματικότητα είναι η δική της ζώνη δικαιοδοσίας, η οποία κατεβαίνει νότια για να συναντήσει την Αιγυπτιακή. Και αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οριοθέτησης που έγινε μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου. Αναφέρεται στο τριεθνές το λεγόμενο ότι συνορεύει με την Ελλάδα, με την ελληνική μελλοντική αποκλειστική. Αυτό είναι εξαιρετικό. Αυτό είναι εξαιρετικό. Και βέβαια επιβεβαιώνει και λίγο αρνητικά για την πατρίδα μου, για την Ελλάδα, γιατί ας πούμε υπάρχει αυτή η διστακτικότητα. Είναι οι παθογένειες σε σχέση με τον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε την Τουρκία γενικότερα. Επομένως, τίθεται όμως και ένα θέμα εδώ, ότι η ανάγκη πραγματικά να υπάρξει οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και από την Ελλάδα με όλη την περιοχή. Αν δεν γίνει αυτό, νομίζω ότι θα έχουμε μια, ας το πούμε, ελληματική πολιτική στα Ανατολική Μεσόγειο. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που μέχρι τώρα έχουμε, που είναι πολύ σημαντικό και εκτιμένο, είναι πολιτικό κεφάλαιο, έτσι. Ακόμα δεν έχουμε νομικά πράγματα συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτή η τριμερής, τετραμερής που μπορεί να γίνει συνεργασία, θα πρέπει να κάνει βήματα πολλά. Η διακήρυξη που έγινε η πρώτη του Καϊρού είναι εξαιρετικά σημαντική. Προχωράμε. Η συνάντηση αυτή θα δώσει και άλλα πράγματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Νομίζω ότι οι χώρες το ξέρουν αυτό, οι ενδιαφερόμενες. Η ασφάλεια συνολικά ορόμενη στην Ανατολική Μεσόγειο μας ενδιαφέρει όλους και είμαστε οι μοναδικές χώρες που μπορούμε πραγματικά να συγκροτήσουμε έναν άξονα συνεργασίας σοβαρό και αξιόπιστο. Μιλάτε για τις τρεις ή και για το Ισραήλ σε κάποιο κατοπινό ενδεχόμενο στάδιο? Όχι, εγώ βάζω και το Ισραήλ μέσα. Και το ευκταίο θα ήταν οι τέσσερις να είναι μαζί. Ακριβώς, ναι. Οι τέσσερις να είναι μαζί προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Δεν νομίζω ότι ποτέ οι Ευρωπαίοι θα θελήσουν ή οι Ηνωμένες Πολιτείες να θεωρήσουν άλλες χώρες στην περιοχή ότι είναι αξιόπιστος παράγοντας για να συνεργαστούν ιδίως στα θέματα των υδρογόνων ανθράκων. Και όχι μόνο, μην ξεχνάμε, ανοίγω μια παρένθεση, τη συζήτηση την κάνουμε ανεξαρτήτως των σεναρίων που διαβάζουμε κατά καιρούς. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, είναι πολλοί, είναι αξιοποιήσιμοι. Είναι λίγα και τα λοιπά. Είναι λίγα, φεύγουν γιατί έτσι, αυτά όλα. Αυτά τα ξέρουν οι αρμόδιοι και τα ξέρουν και οι εταιρείες βέβαια, καλύτερα από εμάς οι οποίοι είμαστε παρατηρητές και αναλύουμε τα καταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι προχωράει αυτό, μάλιστα σε περιόδους εξαιρετικά δύσκολες. Την ίδια στιγμή γίνονται και ασκήσεις και σε Ελλάδα, σε Ισραήλ, και ναυτική συνεργασία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή. Αυτά είναι πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ, νομίζω, η γνώμη μου είναι ότι η όλη ιστορία και της εισβολής του Μπαρμπαρός στην Κυπριακή ΑΟΣ και οι όλες κινήσεις τους προηγούμενους μήνες ουσιαστικά είχαν μία στόχευση, την οποία μάλλον την πετύχανε. Δηλαδή, πώς θα οδηγήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό ήταν το ζητούμενο, ανεξαρτήτως το πώς και ποιο θα ήταν το περιεχόμενο του συμβιβασμού, δηλαδή το κατάφερα. Για μένα ήταν, δεν ξέρω ποιο ήταν το κέρδος της Κυπριακής Δημοκρατίας πέρα από το να δώσει την εικόνα, την εντύπωση στη διεθνή κοινότητα για άλλη μια φορά ότι είμαστε εμείς που υποχωρούμε ή παραχωρούμε από τις θέσεις μας. Δεν νομίζω ότι κερδίζουμε έχοντας
τη διαπραγμάτευση γενικότερα με μια τέτοια διάθεση. Ξέρετε, η διαπραγμάτευση, μια διεθνής διαπραγμάτευση πάντοτε, γενικότερα όταν διαπραγματεύεσαι, εάν ο άλλος ξέρει ότι θεωρεί δεδομένο ότι κάτω από την πίεση μιας συγκεκριμένης συγκυρίας θα υποχωρήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσει τίποτα. Καμία φορά μας εντυπωσιάζει το γεγονός, ρίχνοντας μια ματιά στην ιστορία, στην ιστορική διαδρομή της ίδιας της ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλων των κινήσεων κτλ. Ή και των σχέσεων των νεοτουρκικών, και βλέπει κανείς και λέει μα πώς έγιναν έτσι, γιατί έγιναν έτσι κτλ. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η χώρα μας είναι αυτή η οποία παραχωρεί. Και στην Ελλάδα τώρα ξαναρχίζουν πάλι, διάβασα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ξέρετε από πότε συζητάμε? Από τη δεκαετία του 80, από τα περίφημα μέτρα Παππούλια Γκυλμάζ, από τότε. Εμπόδισε την Τουρκία να μας ρίξει, έστω και αν την πήρε πίσω την Αυτέξ, και να πει ότι το μισό Αιγαίο το πιάνω για ένα χρόνο για να κάνω ασκήσεις, και μάλιστα να βάλει μέσα και τη Λίμνο. Επειδή υπερέβαλε, παρενέβηκε τον ΝΑΤΟ και την ανακάλεσε στην τάξη. Άρα δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν οι διεκδικήσεις, γιατί αμέσως μετά μας μίλησε για τα 16 νησιά. Αυτή τη φορά εδώ σαν αριθμό και συγκεκριμένο κατάλογο. 16 νησιά, νησίδες, οι οποίες αφισβητούν. Ήδη αφισβητεί, ναι. Κυριαρχίας. Θέλει πάρα πολύ σημαντική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει. Βέβαια, για να μην αδικώ καθόλου. Εγώ το κάνω συχνά αυτό, να μην αδικώ την Κυπριακή Δημοκρατία. Χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο. Είναι από τις λίγες χώρες. Μα είναι το μοναδικό όπλο που έχει ενδεχομένως. Χαίρομαι που το λέτε και εσείς, γιατί εγώ υποστηρίζω ότι από το 1974 και μετά, εάν η Κυπριακή Δημοκρατία είναι όρθια και στο διεθνές επίπεδο. Το οφείλει αυτό. Το οφείλει αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περάκη, κύριε Παναστασίου. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι πολύ τυχεροί όσοι παρακολουθήσουν απόψε τη διάλεξη, πρέπει να το πω. Σας περιμένουμε λοιπόν, εσάς, τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Και είμαι σίγουρος ότι το αμφιθέατρο θα είναι. Θα δοθεί χρόνος και για ερωτήσεις και για συζητήσεις με τον κύριο καθηγητή και τον κύριο Τσάλτα. Και σας περιμένουμε όλους απόψε στις 6.30 ώρα. Στο Πανεπιστήμιο Νέα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περάκη, κύριε Παναστασίου. Εμείς. Καλημέρα σας. Εδώ ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή σας μέρα.